όπως πολύ σωστά έχει αναφέρει ο πρόεδρος της παράταξής μας. Θα συμβεί την παρέμβαση του πρόεδρου προσπάθησε να μεταθέσει τις ευθύνες αδικώντας τον θεσμό του πρόεδρου, παραλαμβάνουμε αυτά που χωρίσει ο πρόεδρος μέσα από μια παρέμβαση κατώτερη των προσδοκιών των ευρωπαϊκών της κοινωνίας. Αντιλήσεων που είπε ο πρόεδρος, συνειδητά ο κ. Χριστόφιας προσπάθησε να προσαρμοποιήσει από τα υπαρκτά προβλήματα της κοινωνίας, μετατρέποντας το δημόσιο διάλογο σε κατσοβολιά. Και συνεχίζω από το που έμεινε ο πρόεδρος. Αν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θέλει να δώσει τέλος στο πολιτικό κατσοβολιό που πυροδότησε χθες, θα πρέπει να κατονομάσει τον πρώην υπουργό που έλαβε ανεφιακό επίδομα. Χθες επίσης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε και ένα δικό του πόδι κριτικής. Ανεξάρτητα αν κάποιος υπουργός ή κρατικός αξιωματούχος δικαιούται να ετηθεί για να πάρει ευρωπαϊκό, ο πρόεδρος θεωρεί ότι για τον δικό του κόδι κριτικής, αν ήταν αυτός και επί διακυβέρνησης που συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα έπαβε τον Υπουργό. Φυσικά, θα έπαβε ποιον κάποιος για να αποδοθεί για επίδομα. Πρέπει πρώτα να έχει είτε υπαρθεί, είτε να έχει υπαρθεί. Αλλά σημειώνω τον κόδι κριτικής. Γι' αυτό και σήμερα το πρωί, στις 10 η ώρα, στείλαμε διαχειρώσεις. Άκουσα ότι ήμουσα επιστολή στην κυρία Σωτηρούλα Καραλάμπους, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλισίων, την οποία παρέλαβε το γραφείο της γύρω στις 10:15 το πρωί. Διαβάζω την επιστολή και θα σας δοθεί και αντίγραφο. Μετά και τις ψεσινές, αγαπητή Σωτηρούλη, μετά και τις ψεσινές αόριστες αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας για πρώην υπουργό της προπροηγούμενης κυβέρνησης που πήρε ενεργειακό επίδομα, παρακαλούμε όπως άμεσα μας καταθέσετε στοιχεία για το ποιοι υπουργοί των διακυβερνήσεων Βασιλείου, Κληρίκη Παπαδόπουλου, έλαβαν ανεργειακό επίδομα με τη λήξη της θητείας τους ως μέλη της κυβέρνησης. Αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας. Επιπρόσθετα, θα καλώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή πέραν από το Υπουργικό του Συμβούλιο έχει διορίσει σε διάφορα πόστα πολύ σημαντικά πρώην υπουργούς, αλλά και πρώην αξιωματούχους του κράτους, να κάνει ένα έλεγχο. Και θα αναμένω εάν πράγματι και από αυτούς τους πρώην υπουργούς έχουν πάρει ανεργειακό επίδομα που με βάση τον κώδικα κριτικής του Προέδρου Χριστόφια, που τον σέβομαι και θέλω τους πολιτικούς ηγέτες να βάζουν ψηλά τον πύχη του κώδικα κριτικής, εάν πράγματι αφού του δημιουργεί αληθινή εντύπωση, θα αναμένω ίσως και κάποιες παρετήσεις ή παύσεις.